Άλλη μια φορά έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της Στρατώντας του Ναού του Αγίου Γεωργίου. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί πριν από μήνες η δική μας παράταξη έφερε εδώ το θέμα, έδειξε τις ίδιες φωτογραφίες ή κάποιες από αυτές εν πάση περιπτώσει και σήμερα, μήνες μετά, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση παραμένει η ίδια και χειρότερη. Όλοι βρίσκονται εκεί. Αυτοί που ασκούν, εν πάση περιπτώσει, έτσι, αυτοί που προχωρούν σε παράνομες δραστηριότητες, ο μόνος απόν βέβαια είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε επί τόσους μήνες να μην έχει γίνει κάτι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι, όπως μας κοινοποίησαν διάφορα έγγραφα, μας κοινοποιούν και έγγραφα τα οποία αντιλάγησαν μεταξύ του Δήμου. Εδώ έχω ένα έγγραφο, κύριε Μπουτάρη. Για σας είναι το έγγραφο. Εγώ, αν θέλετε λίγο. Είναι ένα έγγραφο που απευθύνεται προς εσάς από τη Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Πολιτικής Χειρονομιάς και υπογράφει η κυρία Μενδώνη, Γενική Γραμματέας, η οποία λέει, το ξέρετε, είναι, η οποία λέει ότι κινδυνεύει το μνημείο αυτό, το οποίο είναι μνημείο εγγεγραμμένο στον κατάλογο προστασίας των μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας, κινδυνεύει να βγει από τον κατάλογο γιατί, διότι απαξιώνεται συνεχώς και διότι υπάρχει υποχρέωση και στους αρμόδιους φορείς, εφορίες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αλλά και στους τοπικούς φορείς, να μπορέσουν αυτά τα μνημεία να τα προστατεύσουν. Νομίζω ότι οι εικόνες αυτές που είδαμε δείχνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή προστασία. Και όταν αυτά γίνονται στο κέντρο της πόλης, μπορεί να συμπεράνει κανείς, ακόμη και αν δεν γνωρίζει τι γίνεται κάπου αλλού, εμείς γυρίζουμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε τι συμβαίνει στις παρυφές της πόλης, όπου εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως παρουσία του Δήμου. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι απόλυτη ανάγκη το θέμα αυτό, αν χρειαστεί να το φέρουμε, κύριε Πρόεδρε, και σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι αλίμονο, αν ένα τέτοιο μνημείο, που προστατεύεται πέραν όλων των άλλων και από την UNESCO, βγει από αυτόν τον κατάλογο εξαιτίας της κατάντιας την οποία είδαμε προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, αφορά όλη τη Θεσσαλονίκη, αφορά τη χώρα μας γενικότερα, αλλά πάνω απ' όλα αφορά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από δύο περίπου ώρες, μαζί με την κυρία Δρίτσα, περάσαμε από εκεί το σημείο για να δούμε. Η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική από πάση απόψεως. Όλοι την πραμάτια τους εκεί. Λαϊκή αγορά. Παζάρι. Έσχος. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι που να δείχνει ότι εκεί υπάρχει ένα μνημείο. Ότι εκεί κάθεται ένας κόσμος ολόκληρος, για τον οποίο κάναμε ό,τι κάναμε για αυτά τα δύο θέματα. Για αυτά τα δύο θέματα. Και για το μνημείο, αλλά και για τους κατοίκους. Είναι τραγική η κατάσταση. Πρέπει να επέμβει ο Δήμος, πρέπει να φύγουν από εκεί όλο αυτό το εμπόριο, το παρεμπόριο που υπάρχει εκεί. Και να πω και κάτι ακόμα. Δείξατε, αγαπητέ συμπολίτη μας, κατοικάδους. Οι κάδοι αυτοί δεν είναι εκεί. Ξέρετε πού είναι? Γιατί πήγα να τις δω. Είδα την εικόνα, πήγα να τις δω. Είναι επάνω που περνάνε τα καρατσάκια των ΑΜΕΑ. Και δεν μπορεί να περάσει κανένας. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και από απόψεις έτσι αισθητικής πρέπει επιτέλους όλοι να πάρουν μια απόφαση, όλοι μας, και όλοι μας να έρθουμε για να φύγει αυτό το έσχος από εκεί, από το κέντρο της πόλης. Συνάδελφοι, δεν θα μιλήσω μόνο με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, θα μιλήσω και με την ιδιότητα του κατοίκου της περιοχής της Ρωτώντα. Η κατάσταση είναι πράγματι πολύ τραγική. Οι φωτογραφίες που μας έφερε εδώ ο Πρόεδρος είναι πράγματι, περιγράφουν την πραγματικότητα, αλλά μόνο την ημέρα και στις καλύτερες των περιπτώσεων, όπως είπατε. Δεν περιγράφουν την απαράδεκτη κατάσταση το βράδυ. Για παράδειγμα, δεν υπήρχαν φωτογραφίες, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε πολλοί από εκεί πέρα που περνάμε και μιλάμε και λέμε πολλά, χωρίς να έχουμε και να ζούμε την πραγματικότητα. Γιατί άλλο να είσαι περαστικός και να χαζεύεις, και άλλο να το ζεις. Διότι εγώ, όπως και οι κάτοικοι, το ζούμε καθημερινά. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε το καλοκαίρι να κατεβούν, στην προκειμένη περίπτωση τα δικά μου, τη δική μου, τα νύψια να παίξουν όπως κάποτε ή τα άλλα παιδιά της γειτονιάς. Το γεγονός ότι υπάρχουν καμένες λάμπες που δεν αντικαθίστανται. Ότι υπάρχουν σπασμένα πλακάκια και πεζούλια. Που είναι απλές παρεμβάσεις. Το γεγονός ότι έχει παραδοθεί σε ομάδες που το βράδυ δρούν ελεύθερες και ιδίως το καλοκαίρι, διοργανώνοντας και υπαίθρια πάρτι, με πανό τα οποία αναρτίζουν και που προκαλούν να μην προβούμε σε καμία ενέργεια αποκατάστασης, εγώ θα έλεγα
ότι αυτό που με πολύ μεγάλο κόστος είχε πάρθει το 2006 με τη μεγαλύτερη και σοβαρότερη παρέμβαση ανάδειξη του μνημείου, δηλαδή να φύγει η λαϊκή αγορά, έφτασα στο σημείο και θα συμφωνήσουν σιωπηρά έστω οι κάτοικοι μεταξύ μας, ότι εκεί που υπάρχει το παρεμπόριο, όσο κι αν μας θυμίζει Καλκούτα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και λυπάμαι η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία για όλα αυτά, δεν υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών. Διότι οι ίδιοι οι άνθρωποι προφανώς λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας τους. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Οι παράνομοι να μας προστατεύουν από τους πιο παράνομους και από τους πιο σοβαρά παράνομους. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όντως κινδυνεύει να ερημωθεί μια περιοχή του κέντρου που κάποτε ήταν κατεξοχήν αστική, μεσοαστική, ζωντανή, με νέους, με παιδιά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες όταν δρούν μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια ειδική συνεδρίαση που να κληθούν εδώ και εμπλεκόμενοι και άλλοι, όπως και η ελληνική αστυνομία, όπως και η εφορία Βυζαντινών Μνημείων, που καθυστερεί πάρα πολύ την πλήρη και ολοκληρωμένη αποκατάσταση του μνημείου. Λυπάμαι που θα το πω, το 78 έχουν περάσει πάνω από 35 χρόνια. Σε λίγο θα ξαναρχίσουν οι σεισμοί γιατί έχουν περιοδικότητα και πάλι θα μας πούνε οι σκαλοσιές χρειάζονται. Λοιπόν, είναι δηλαδή μια σωρία προβλημάτων που όσο και αν το χρησιμοποιούσαμε παλαιότερα για χρήσεις πολιτισμού μετά από δεκαετίες, πολύ φοβούμαι ότι η περιοχή θα υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο. Έπειση, κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τους κατοίκους ως κάτοικος να συζητηθεί με τη συμμετοχή και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Για το κίνημα αντισκακών και για τους συνδημότες μας εδώ από τη Ροτόντα, ότι και μετά από 2 μήνες, 3 μήνες εδώ θα είναι και εδώ θα συζητάμε το ίδιο πρόβλημα. Σήμερα θα βρούμε κάποια λύση. Σήμερα η διοίκησή σας θα δεσμευτεί για κάποιες ενέργειες ή ήρθαν οι άνθρωποι όπως και θα ξανάρθουν μετά από 2 μήνες. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό. Με πρόλαβαν οι συνάδελφοι ότι κάνετε έναν αγώνα για να έχουμε τουρίστες. Δεν θέλουμε τον τουρισμό αν είναι να τους δείχνουμε στο Λευκό Πύργο το παρεμπόριο, στην Αριστοτέλου το παρεμπόριο. Στην Ρωτώντα, το παρεμπόριο. Αντικείμενο ότι εδώ πρέπει να γίνει ένας συντονισμός. Σαφέστατα πρέπει να υπάρχει συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας και σαφέστατα όμως πρέπει να υπάρχει και η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί το να πηγαίνει μόνο η δημοτική αστυνομία σε ένα τέτοιο χώρο και να προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Κοιτικό, αλλά νομίζω ότι με ένα συνδυασμό και όχι ευχολόγιο, με μια πραγματικότητα, με μια παρέμβαση, με μια εμφάνιση όλων ημών, με το φωτισμό, με την καθαριότητα, με μια συντονισμένη δράση ενημέρωση σε σχέση με τα ναρκωτικά, με τη δημοτική αστυνομία παρούσα, με την ελληνική αστυνομία οπωσδήποτε παρούσα, σαφώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Προσπαθήσαμε να διατάξουμε τους κάδους αφενός και αφετέρου να καθαρίσουμε τους χώρους. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε αλυσίδες πίσω από την πλευρά της Αρμενοπούλου και οι υπάλληλοι πολίτες, αυτοί οι δημότες, οι δικοί μας οι δημότες, εμείς οι ίδιοι δηλαδή, οι οποίοι με χίλια θέλουν να μπαίνουν μέσα στον πεζόδρομο να παρκάρουν, μπαίνουν μέσα και παρκάρουν. Αυτά δεν είναι τα παραβατικά φαινόμενα των διαφόρων τύπων που πρέπει να τους διώξουμε με αστυνομικά μέτρα. Είναι το ίδιο το πολιτιστικό γίγνεσθε ημών των ιδίων και αυτό πρέπει εμείς να το αντιπαραθέσουμε με τι. Πρέπει να το αντιπαραθέσουμε με ένα νέο πολιτισμό τον οποίο πρέπει να παράξουμε. Αλλά... Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Καταρχήν, ο χαρακτηρισμός πολιτιστικό μνημείο δεν αφορά μόνο το μνημείο αυτό καθ' αυτό, αφορά και τον περιβάλλοντα χώρο. Πάνω σε αυτό αναφέρεται και η επιστολή της κυρίας Μενδώνη και καλά έκανε και την έστειλε, διότι πρέπει να έχουμε καμπανάκια από παντού ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όλοι ξέρουμε ότι η Ροτόντα δεν πάει καλά. Ο μόνος τρόπος με το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της Ροτόντας, διότι πρέπει να το πω και δημοσία αυτό, η συνεργασία με την αστυνομία έχει ένα όριο. Η αστυνομία έχει και πάρα πολλές άλλες δουλειές να κάνει. Δεν συνεργάζεται όσο θα θέλαμε να συνεργάζεται εμείς και προφανώς έχουν τους δικούς τους λόγους, ας πούμε. Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν δεν ξέρω εγώ τι, άλλες προτεραιότητες. Πάντως δεν συνεργάζεται με τη δημοτική αστυνομία με τον τρόπο και με τον ρυθμό που θα θέλαμε εμείς. Οι καταδιαστήματα και κατά κύματα εξορμήσεις για να διώξουμε αυτό από εδώ και να διώξουμε αυτό από εκεί είναι ουσιαστικά. Με ασπιρίνη προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε έναν καρκίνο. Να αντιμετωπίσουμε και το ρατσισμό ο οποίος υπάρχει. Πάρ' τους μαύρους από εδώ. Εγώ λέω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη δυνατότητα να βγάζουν ένα μεροκάματο. Πώς θα το βρούμε αυτό, δεν ξέρω. Να καθίσουμε όλοι μαζί να το βρούμε.
να καθίσουμε. Και το κάνω μια πρόταση. Να καθίσουμε όλοι μαζί, αλλά με το σκεπτικό, όχι να τους διώξουμε. Γιατί αν καθίσουμε με το σκεπτικό να τους διώξουμε, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πώς αυτούς τους ανθρώπους θα τους δώσουμε μια δυνατότητα να βγάζουν ένα μεροκάματο, και μιλάω για το παρεμπόριο πάντα έτσι, να βγάζουν ένα μεροκάματο και να μην είναι αναγκασμένοι να λειτουργούν έτσι. Να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών, το οποίο είναι πιο απλό. Είναι πιο απλό, το είδαμε στην πλατεία Ναυαρίνου. Το χρησιμοποίησαμε. Θα φτάσω στο σημείο ακόμα να πω, να προτείνω να δίνουμε και σύριγγες. Να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Καταρχήν, φαντάζομαι, κύριε Μπουτάρη, ότι δεν ήρθαν εδώ οι κάτοικοι, οι εκπρόσωποι των κατοίκων της Ρωτώντας για να μάθουν αν υπήρξε ή όχι και ναός εκεί και αν λειτουργήσε ως ναός ή αν είναι μόνο μνημείο ή όχι. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει, νομίζω, ο καθένας μας αυτή την πόλη, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονται έτσι επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Αυτό όμως που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι προφανώς έχετε ξεχάσει ότι εδώ και ένα χρόνο διοικείται το Δήμο Θεσσαλονίκης. Άκουσα και μέτρησα από τους αντιδημάρχους σας και από εσάς περίπου 50 φορές να λέτε πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε εκείνο. Έχετε ξεχάσει ότι έχετε περίπου δαπανίσει το 1/3 της θητείας σας, κύριε Μπουτάρη, και ακόμα λέτε τι θα κάνετε, μόνο που λέγατε κάποτε ότι εσείς ήσασταν ικανοί, και τα λέγατε πριν τις εκλογές, ήσασταν ικανοί να εξαφανίσετε τα σεντόνια, διότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δεν μπορεί να επικρατεί. Εγκαλούσατε προηγούμενες δημοτικές αρχές, διότι δεν κάνετε τη δουλειά τους, γιατί εσείς θα τα κάνετε με τη δημοτική αστυνομία, και έρχεστε σήμερα ένα χρόνο μετά να πείτε στους κατοίκους αυτής της περιοχής τι να κάνουμε, δεν φταίμε εμείς. Να σας διαβάσω λίγο δύο λεπτά τι είπε η κυρία Γούλα. Λέει, τα πάντα δεν λύνονται, λέει, με τη δημοτική αστυνομία. Συμφωνώ. Αλλά αυτά είναι διαπιστώσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ ήρθαν οι κάτοικοι και λένε τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Το να μας πείτε τι πρέπει να κάνουν όλοι γενικώς. Το να πούμε ότι φταίει το πολιτιστικό γίγνεσθε, όπως είπε ο κύριος Παπάς, και ότι εν πάση περιπτώσει η αποδιάρθρωση του κοινωνικού ιστού, είναι τα λόγια του κυρίου Παπά, δεν διορθώνονται από τη δημοτική αρχή. Το ότι ο κύριος Κουράκης είπε ένα χρόνο μετά, δώστε μας χρόνο να τα κάνουμε. Δηλαδή, πόσο κύριε Κουράκη, αν 2-3 θητείες θέλετε. Το ότι ο κύριος. Ο κύριος Ζέρβας είπε ότι η πόλη λε θεώρησε καλά εκεί να οριοθετήσει και να χωροθετήσει ένα παζάρι, μια λαϊκή αγορά. Συγγνώμη, δηλαδή όλα αυτά η επίσημη και υπεύθυνη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης τα λέει σε εκπροσώπους των κατοίκων. Αυτό έχετε να πείτε ένα χρόνο μετά που κυβερνάτε. Ότι ξέρετε θα τα κάνουμε. Ότι ξέρετε ναι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Δεν λύνονται τα θέματα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους μετανάστες. Βεβαίως πρέπει. Το κακό κράτος, λέει ο κύριος Μπουτάρης, το άτιμο κράτος. Δηλαδή με συγχωρείτε, φταίνει όλοι οι άλλοι, φταίνει οι πολίτες που σπάνε τα κολονάκια, δεν φταίει ο Δήμος που δεν πάει να αδειάσει τους κάδους. Φταίνει οι πολίτες οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, δεν φταίει ο Δήμος που δεν κάνει μια πιο έντονη παρουσία εκεί των δημοτικών αστυνομικών, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι, οι δύσμυροι αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, που έχουν πέσει θύματα των ναρκωτικών και πάνε μέρα μεσημέρι, όπως σας έδειχναν οι κάτοικοι εδώ, και κάνουν ενέσεις, ενδοφλέβειες ναρκωτικών ουσιών. Να καταλάβουν ότι η περιοχή επιτηρείται και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με άλλα λόγια, αυτό που ακούσαμε σήμερα και αυτό που ακούν και οι κάτοικοι που παρευρίσκονται εδώ, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Δεν λύνεται το θέμα με το Δήμο. Εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη, ξέρετε, ούτε να καθαρίσουμε την περιοχή, κύριε Παπά. Και το λέω προσωπικά σε εσάς, δεν έχω τίποτα προσωπικό, το γνωρίζετε. Το λέω στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η υποχρέωσή σας και του Δήμου γενικότερα είναι να μαζεύει τα σκουπίδια και να έχει καθαρή την πόλη. Αν η πόλη είναι βρώμικη, αν τα σκουπίδια δεν τα μαζεύουμε στη Ρωτώντα, δεν φταίει ούτε το πολιτικό γίγνεσθε του κόσμου, ούτε η παιδεία που λείπει. Βεβαίως μας λείπει η παιδεία. Βεβαίως θα έπρεπε πολλά πράγματα ως λαός να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Αυτό όμως δεν είναι τοποθέτηση, επιτρέψτε μου, της διοίκησης του Δήμου ένα χρόνο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της για ένα μνημείο σαν τη Ρωτώντα. Και να σας θυμίσω, όχι εσάς προσωπικά προς Θεού, 3 μήνες πριν 4 φέραμε το θέμα εδώ με δική μας πρωτοβουλία. Εμείς, η δημοτική μας παράταξη, η ομάδα δημιουργίας για τη Ρωτώντα. Και δείχναμε φωτογραφίες. Για διαβάστε τα πρακτικά. Ξέρετε τι λέγατε. Πρέπει άμεσα. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία. Βεβαίως. Θα προστρέξουμε. Θα βοηθήσουμε. Θα κάνουμε. Τώρα, 3-4 μήνες μετά, μας λέτε ότι πρέπει και θα κάνουμε. Επιτέλους, κάντε. Αν δεν μπορείτε να κάνετε, ζητήστε και ένα συγγνώμη. Αλλά τον άρχεστε εδώ πέρα και να λέτε ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι. Φταίνουν οι πολίτες, φταίνουν οι δημότες, φταίνουν. Ο κακός μας πολιτισμός φταίει, το ρημάδι, το κράτος. Αλλά μόνο εσείς δεν φταίτε, κύριε Μπουτάρη, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα σας πω ότι δυστυχώς απουσιάζεται από αυτή την πόλη.